as the Minister of Finance together with the Bank of Greece and the European Central Bank to work out what can be done to minimize the burden on our people from Europe's refusal to grant us basic democratic rights. Πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Γιάννης Φασουλάς, τον βλέπουμε ήδη, θα μας ενημερώσει για τους σχεδιασμούς της ελληνικής κυβέρνησης. Γιάννη, αυτή την ώρα βρίσκεται και πάλι στο Μαξίμου για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης. Ο οποίος ήταν νωρίτερα εδώ το μεσημέρι μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Δραγασάκης επέστρεψε πριν από μισή ώρα, ενώ στις 5 η ώρα εδώ το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο υπεύθυνος της συντονιστικής ομάδας, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος. Πρέπει να διευκολύνει όμως τα πράγματα, γιατί βλέπουμε αφίξεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Βασικός στόχος λοιπόν στις